διέξοδο στο κενό που υπάρχει. Και τα δύο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και όπως είπε ο πρόεδρος του ΙΚΑ, και η εικόνα που έχουμε είναι ότι τη συγκεκριμένη ρύθμιση θα την επωφεληθούν πολλοί και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα υπάρξει μια ενίσχυση στη στρεφτότητα. Από εκεί και πέρα, όντως η θηλιά, το βλέπετε, το παρακολουθούμε. Βρισκόμαστε σε μια πορεία που, ξεκινώντας από μια σύγκρουση, μια διαβούλευση, καταλήξαμε κάπου σε μια απόφαση, αυτή την απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, είμαστε υποχρεωμένοι με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση να καταθέσουμε και εμείς τις προτάσεις μας, ιδιαίτερα για τα θέματα μεταρρύθμισης και γενικότερα, έτσι, αυτά που έχουμε δεσμευτεί με τη συγκεκριμένη λίστα, να τα εξειδικεύσουμε και πιστεύω ότι. Το Υπουργείο σας είναι μέσα σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις τωρινές? Βεβαίως και είναι. Είναι. Έχουμε καταθέσει και εμείς. Εγώ θα σας πω μόνο μία περίπτωση. Επιτέλους, στο χώρο του συνεργατισμού, αυτό που λέμε, συνεταιριστικές οργανώσεις κτλ., θα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση, διότι σήμερα τουλάχιστον δεν εκπροσωπείται στο σύνολό του ο αγροτικός χώρος από την υπάρχουσα κατάσταση. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Ένα άλλο κομμάτι που είναι πολύ σοβαρό για μας είναι τι θα γίνει με αυτό το κεφάλαιο που λέγεται διαχείριση κοινοτικών ενισχύσεων, γενικότερα των ενισχύσεων του χώρου, όπου μόνο θα σας πω ότι, παραλαμβάνοντας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, βρήκα δύο φακέλους. Ένας φάκελος είχε 1,3 δις πρόστιμα βεβαιωθέντα. Πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, μια από τις πρώτες υπογραφές που έβαλα είναι να επιστρέψουμε 220 εκατομμύρια ευρώ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αυτά από τον προϋπολογισμό. Πείτε όμως σε ποια περίπτωση αντιλαμβάνεται, κύριε. Κοιτάξτε, κύριε, κοιτάξτε. Εγώ σας λέω, αυτά βρήκαμε. Τι αφορούσε αυτό, ποια περίοδο αφορούσε αυτά? Να σας πω, είναι τόσα πολλά τα ζητήματα. Όχι, είναι πολλά, γιατί δεν θέλετε να κρύψετε ότι ήταν μια από την περίοδο του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος είναι ο αγαπημένος. Δεν σας λέω, εγώ σας λέω τι βρήκα. Τώρα, το αν είναι ο Κώστας Καραμαλής αγαπημένος μου ή όχι, εμένα ναι, με ενδιαφέρει αυτό που βρήκα και πώς θα πρέπει να υπηρεσίσω. Πείτε ποια περίοδο είναι, δεν μπορεί. Δηλαδή, έρχονται από παλιά. Τον κύριο Οικονομέα, την περίοδο του κυρίου Καβουράκη. Θα σας πω λοιπόν, η κακή διαχείριση των ενισχύσεων αφορά από το 81 και δόθε, και το μερίδιο είναι ανάλογο με το χρόνο που διακυβέρνησε ο καθένας. Πότε έγινε αυτά δεν είναι ένα κομμάτι. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφορά τα πρόστιμα, έχουν σχέση με την κακή διαχείριση. Υπάρχουν καταλογισμοί, ένα δεύτερο κομμάτι, 1,3 δις, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από μας να πάρουμε από τους αγρότες προσωπικά, από τον καθέναν, ποσά τα οποία τους δόθηκαν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι. Και τι θα κάνουμε τώρα με αυτό? Σας λέω ποια είναι η κατάσταση, για να δείτε ότι. Εντάξει, κατάσταση αυτή. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Θέλει λοιπόν να τα πάρετε τώρα από τους αγρότες πίσω. Θα δούμε, θα αρχίσουμε μια διαπραγμάτευση, θα δούμε τι μπορούμε να πάρουμε, τι δεν μπορούμε. Καταλαβαίνετε όμως, να στείλουμε προσκλήσεις στους αγρότες, επιστρέψτε τα, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μια ώρα να ισχύσει συγκεκριμένη. Εντάξει. Άρα λοιπόν θα γίνουν μια μεγάλη προσπάθεια. Σας λέω ότι. Μάλλον να κάνουμε διάλειμμα για να μιλήσει η κυρία Σπύρακη μετά. Εγώ θέλω. Τα αποθεματικά του Υπουργείου σας εκεί. Τα έχει πάρει το. Έχει χρησιμοποιήσει. Δεν πήρε αποθεματικά. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Διαθεσίμων κάποια στιγμή ζήτησε από τα Υπουργεία, από τους φορείς που εποπτεύουν, αν υπάρχουν διαθέσιμα και πού βρίσκονται. Και όταν λοιπόν αυτά τα διαθέσιμα, εγώ σας λέω για συγκεκριμένη περίπτωση, 220-230 εκατομμύρια έχει διαθέσιμο το Υπουργείο γενικότερα, δεν είναι η ώρα να πούμε αναλυτικά, βρισκόντουσαν σε ένα τραπεζικό ίδρυμα εδώ και 7-8 χρόνια, στο μεγαλύτερο κομμάτι του με 0% στην τελευταίο εξάμεινο με 0,3%, και θεωρήσαμε σκόπιμο αυτά να τα μεταφέρουμε στην Τράπεζα Ελλάδος με ρέπος 2,3-2,4%, και βεβαίως με συγκεκριμένη κοινή υπουργική απόφαση, όπου λέγαμε πάρα πολύ απλά ότι αυτά από την ώρα που θα τα ζητήσουμε άμεσα δεν είναι καλά και δεν έχουν να μας τα δώσουν μετά. Και θα σας πω, δεν είναι μερικοί. Το θέμα. Επειδή έγινε ένα θόρυβος σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Τα συγκεκριμένα χρήματα αφορούσαν το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, είχαν δοθεί ως προκαταβολή για την εφαρμογή του προγράμματος. Δεν μπορεί και σήμερα κανένας να τα χρησιμοποιήσει εκτός του σκοπού για τον οποίο έχουν δοθεί. Και λοιπόν, αυτός ο σκοπός δεν έχει εξαντληθεί. Δεν έχει εξαντληθεί το πρόγραμμα. Ο φόβος που έχουν ορισμένοι, μην γίνει κανένα. Όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Λοιπόν, η κυρία Σπυράκη, μετά το διάλειμμα αμέσως, έχουν τεθεί θέματα πολλά.